Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως βλέπετε μπροστά μου, σήμερα έχω τρία γκατζετάκια και ένα δεματάκι το οποίο είναι για unboxing. Το ένα γκατζετάκι είναι η IP κάμερα, την οποία την έχω δείξει πριν κάποιο διάστημα, ο μετρολογικός σταθμός και ένα ρολογάκι ξυπνητήρι, το οποίο σας το έχω δείξει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και τα τρία αυτά προϊόντα, όπως και αυτό που έχω μέσα στο δεματάκι, είναι προϊόντα της εταιρείας της Digo. Η Digo είναι εταιρεία η οποία ο κατασκευαστής και καλά είναι το Banggood. Είναι όλα αυτά προϊόντα OM, τα οποία τα παίρνει το Banggood, βάζει την επωνυμία πάνω Digo και τα πουλάει στο κατάστημά της, στο site της. Η γνώμη μου για την Digo είναι ότι σίγουρα είναι μια ποιότητα έως και δύο κλικ κάτω από τα Xiaomi, δεν συγκρίνεται στο θέμα της ποιότητας, αλλά είναι οικονομικά, αυτό που σου λένε το κάνουν, και γι' αυτό έχω επενδύσει τα γκατζετάκια που θέλω για το σπίτι. Επιλέγω όταν το βρω σε μια ωραία καλή τιμή να τα παίρνω από την εταιρεία την Digo. Όπως σας είπα, η IP κάμερα που έχω, εγώ την είχα βρει σε πάρα πολύ καλή τιμή το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, την είχα πάρει γύρω στα 13-14 ευρώ. Τώρα κάνει γύρω στα 22-24, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή αν θες να ξεφύγεις από κάτι Xiaomi. Όπως και ο μετρολογικός σταθμός, ο οποίος τον είχα πάρει γύρω το χειμώνα, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ καλά, μας δείχνει την θερμοκρασία την εσωτερική και έχει έξω στο μπαλκόνι έχω βάλει το δέκτη, ο οποίος μας δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία και την υγρασία, όπως βλέπετε εδώ, 32,4 βαθμοί έξω στην Πάφο και 27,8 βαθμοί μέσα στο σπίτι και 52% υγρασία. Έχω πάρει και στον αδερφό μου στην Θεσσαλονίκη μετρολογικό σταθμό της Digo, πιο ακριβό. Αυτός έβγαινε γύρω στα 8 ευρώ όταν το πήρα εγώ έτσι με ένα Steel Flash Sale. Τώρα βγαίνει γύρω στα 12-13-14. Στον αδερφό μου είχα πάρει έτσι ένα πιο καλό μετρολογικό σταθμό με οθόνη, με έγχρωμη οθόνη και με τέτοια. Γύρω στα 17-18 ευρώ, έχει και επιλογές και πιο πάνω από το 20 ευρώ. Γενικά, εγώ αυτό που έχω δει με τους μετρολογικούς σταθμούς της Digo, όλοι δουλεύουν καλά και πιστεύω είναι μια καλή έτσι λύση για να πάρεις ένα μετρολογικό σταθμό. Γενικά εμένα μου αρέσουν το όλο θεματάκι και μπορεί στο μέλλον να τον αφήσω αυτό το μετρολογικό σταθμό, να τον δώσω και να πάρω έναν έτσι λίγο καλύτερο. Και το ρολογάκι, το οποίο το είχα πάρει πέρσι γύρω στο 6 ευρώ, με έχει αφήσει πάρα πολλές καλές εντυπώσεις. Ένα χρόνο δουλεύει μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχει το λαμπάκι το από πάνω, η οθόνη του είναι αρκετά μεγάλη. Οπότε τη στραβωμάρα που έχει το πρωί όταν ξυπνά για να πα στη δουλειά, το πατά, βλέπει την ώρα και είσαι okay, δηλαδή δεν θέλει πολύ να φύγει τσίπλα στο μάτι, από το μάτι για να δει την ώρα. Γιατί ονόμασα το σημερινό βιντεάκι το ρολογάκι της γιαγιάς. Είχα κάποια 2-3 έτσι γκατζετάκια της Digo πριν 2 μήνες που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, τα πήγα να τα δώσω στους δικούς μου και ήταν ένα μικρό ρολογάκι, σας το είχα δείξει μαζί με το unboxing που είχαμε κάνει τότε για το ρολόι, για το ξυπνητήρι. Ήταν έτσι ένα μικρό άσπρο το οποίο πάνω έδειχνε την ημερομηνία, την ώρα και την υγρασία και τη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Το είδε η γιαγιά μου, λέει: αγόρι μου, λέει, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο, λέει, μικρούλικο, λέει, να το έχω πάνω και στο τραπέζι, να βλέπω την ώρα, να βλέπω την θερμοκρασία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω: γιαγιά, εντάξει, οκ, θα σε παραγγείλω. Όμως δεν την παραγγείλαμε το απλό, εκείνο που είχαμε πάρει εμείς γύρω στα 3-4 ευρώ. Την παράγγειλε έτσι ένα λίγο καλύτερο, θεωρώ, που αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες τώρα που το είδα, βγαίνει γύρω στα 8,5 ευρώ, εγώ το χτύπησα στα 6,5. Γενικά με τα Digo τα πραγματάκια είναι, αξίζει πάρα πολύ να τα πετύχεις στην χαμηλότερη τιμή. Γενικά κάνουν κάποια flash sale σε αρκετά, έχει κάποια κουπονάκια και εγώ τώρα κάτω το βίντεο θα σας βάλω και τα συγκεκριμένα και άλλα που σας προτείνω. Θα ψάξω να βρω και κανένα κουπονάκι να τα πάρετε πιο φθηνά. Γενικά, όπως σας είπα και πριν, αξίζει να δώσεις αυτά τα λεφτά. Από τη στιγμή που δεν θες να δώσεις ένα 20, 30, 40, 50% παραπάνω χρήματα για να πάρεις κάτι παρόμοιο σε Xiaomi. Πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ με τη χατζάρα. Μπομπα. Κλασικό πακετάρισμα Banggood με το Afrolex μέσα. Και εδώ έχουμε το Digo DG-C5 Touch Panel Weather Station Clock. Δεν ήξερα ότι ήταν και touch. Πρέπει touch να είναι αυτά εδώ. Τι λέει από εδώ πέρα πίσω, Touch Panel and Blue Backlight, Time and Date Display, το 10ωρο και 24ωρο, Indoor Temperature και Κελσίου και Fahrenheit και την υγρασία μας δείχνει, Max μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία που θα έχει καταγράψει το μηχάνημα, έχει μετρολογικό σταθμό να σε πει ότι έχει ήλιο, έχει συννεφιά, θα βρέξει, θα κάνει, για το Moon Lay Face, δεν είναι πονηρό, είναι για το φεγγάρι. Comfort Level Icon λέει, Alarm Function with Snooze, Temperature Range είναι από μείον 10 μέχρι 50, είναι ok δηλαδή για Κύπρο, το 50, και Humidity Range από 20 μέχρι 95%. Πάμε να το κάνουμε το unboxing. Γενικά και το πακετάρισμα και όλα αυτά δεν συγκρίνονται εννοείται με τα Xiaomi, αλλά για τα λεφτά τους όπως σας λέω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για το σπίτι, κάτι έτσι φθηνό να πάρεις να κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου, και για δώρο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
Εδώ έχει τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες είναι στα αγγλικά, μια χαρά ωραία για να το κάνεις το σετάρισμά του. Έχει εδώ το αφρολέξ του και εδώ είναι το ρολογάκι μας, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή η γιαγιά, άμα δεν το ήθελες τόσο πολύ, θα το κρατούσα και εγώ. Και εδώ, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει αυτή την, όπως λέει και ο φίλος ο Σάιξους Unboxholics, αυτή την γλώσσα επιφάνεια μπροστά. Είναι γυαλιστερό μαύρο, μια χαρά. Έχει εδώ το ποδαράκι το οποίο κάθεται έτσι και παίρνει δύο μπαταρίες, τις μικρές, τις 3α. Πάμε να βάλουμε τις μπαταριούλες και να το βάλουμε μπρος. Βάλουμε εδώ τις μπαταριούλες. Όπα, πήρε μπρος το εργαλείο. Ωραία, εδώ είμαστε. Το ρυθμίσαμε και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Βλέπετε εδώ, βλέπουμε την, και καλά την, την πρόγνωση του καιρού, ότι είναι, έχει σύννεφα με ήλιο. Η θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί Κελσίου. Η υγρασία είναι στο 53%. Την ώρα τη βλέπουμε εδώ πέρα είναι 3:53. Από εδώ πέρα κάτω με τα μικρά εικονίδια μας δείχνει την ημέρα, η οποία είναι Δευτέρα, 21 Πέμπτου, και το φεγγάρι ότι είναι μισό, μας λέει. Αυτό, παιδιά, ήταν και το Digo DGC5. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή, θεωρώ, για κάποιον που θέλει να το βάλει στο γραφείο του, να το δώσει κάπου δώρο, να το βάλει κάποιος πάνω από το ψυγείο, να το βάλει στο γραφείο του κάπου, στο δωμάτιό του. Έχει και ξυπνητήρι. Θεωρώ για τα 6, 7, 8 ευρώ που κάνει τώρα από την Κινέζικη αποθήκη είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, οικονομική, μια χαρά, όλα καλά. Πιστεύω ότι γενικά, όπως σας είπα και πριν, το ξαναλέω, ότι τα Digo προϊόντα δεν είναι και τα πιο ποιοτικά, αλλά αυτό που λένε το κάνουν. Δηλαδή όλα αυτά εγώ που έχω και είναι 6 μηνών το ένα, 8 μηνών το άλλο, ενός χρόνου το άλλο, δουλεύουν όλα μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Σαν τρόπο αποστολής τώρα, το συγκεκριμένο, εγώ επειδή δεν ήθελα να δώσω και το 1,5-2 ευρώ που μου ζητούσε το Banggood για να μου το στείλει με track number, το παράγγειλα με unregister, μου ήρθε μέσα σε 25-30 μέρες, μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Γενικά για πραγματάκια τα οποία είναι φτηνά, δεν θα έχουμε πρόβλημα με το register ταχυδρομείο, δηλαδή με το συστημένο που θα μας το φέρει ο ταχυδρόμος, αλλά άμα δεν θες, ρε παιδί μου, να πληρώσεις το παραπάνω, το 1-2 ευρώ, και θες να κάνεις π.χ. να πάρεις μόνο αυτό χωρίς να βάλεις κάποιο άλλο στην παραγγελία, ώστε μετά από κάποιο ένα ποσό να σου είναι δωρεάν η αποστολή με track number, και ένα register που το πήρα εγώ μου ήρθε μια χαρά χωρίς πρόβλημα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ό,τι ερωτήσεις έχετε και τα πραγματάκια ή και για κάποιο άλλο θέμα, θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye.